ώρα είναι 2 το μεσημέρι και μόλις έχουμε φτάσει στην Ιδωμένη. Προσπαθώ να βρω ένα μέρος για να στήσω τη σκηνή, έτσι ώστε να περάσω τη μέρα, αλλά κυρίως τη διάρκεια της νύχτας. Η βοήθεια από τους πρόσφυγες που ζουν στην διπλανή σκηνή είναι απαραίτητη για να τα καταφέρω. Ο Τάρικ είναι εδώ ένα μήνα με την οικογένειά του και έτσι ξέρει πώς είναι να περνάς κάθε βράδυ και κάθε μέρα εδώ στον καταβλισμό. Για να βρω πόσιμο νερό, εκτός από χρήματα, πρέπει να περπατήσω 3 χιλιόμετρα στο χωριό. Με 25 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη είναι σχεδόν ανυπόφορη, παρόλο που είναι άνοιξη ακόμη. Μαθαίνουμε ότι το συσίτιο δεν θα διανεμηθεί σήμερα. Πρέπει να βρω τι θα φάω για βραδινό. Χρειάζομαι χρήματα. Κάθε απόγευμα, ο κεντρικός δρόμος εδώ στην Ιδωμένη μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο παζάρι όπου μπορείς να βρεις τα πάντα. Από πατάτες και λεμόνια και λαχανικά, μέχρι κουρίς, μέχρι κονσέρβες, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Τώρα θα ψωνίσουμε για να περάσουμε το βράδυ. Πριν προλάβω να ετοιμάσω κάτι για φαγητό, οι γείτονες έχουν μαγειρέψει ήδη. Φτιάχνουν κοτόπουλο με πατάτες. Θέλω να πάρουμε και ζωμό. Είναι πολύ νόστιμο. Με το λεϊμούν. Η ώρα είναι 8 παρα 10 και όπως κάθε πρόσφυγας, στείνομαστε στην ουρά για περιμένοντας να πάρουμε τσάι που μοιράζουν διάφοροι εθελοντές. Επιστρέφοντας στη σκηνή, πίνουμε καφέ και γνωρίζω το μικρό γιο του Τάρεκ, τον Μοχάμετ, που προσπαθεί να μάθει μόνος του αγγλικά. Παναγιώτης. 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 Greek name. Greek. Ναι. Your name is? Mohammed. Mohammed. Yeah. Nice to meet you, Mohammed. Συγκινημένος ο Τάρεκ μας δείχνει σε βίντεο το σπίτι του στη Δαμασκό που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Μια ολόκληρη ζωή αποθηκευμένη στο κινητό. Δεν έχει καταστραφεί το σπίτι του από τις βόμβες, από τους βομβαρδισμούς, από τον πόλεμο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επικρατεί ένταση για την κλοπή ενός κινητού. Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Από τη συμπλοκή με μεταλλικά και ξύλινα ρόπαλα, ένας πρόσφυγας τραυματίζεται και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν άλλον έναν. Η ώρα είναι μία και είναι ώρα νομίζω να κοιμηθούμε. Γύρω σχεδόν όλοι έχουν αρχίσει να ησυχάζουν και ο καταβλισμός πέφτει για ύπνο. Καληνύχτα. Η ώρα είναι 5 το πρωί και η θερμοκρασία έχει πέσει τουλάχιστον κατά 15 βαθμούς σε σχέση με την ημέρα. Το κρύο είναι αισθητό, αλλά αυτό που είναι χειρότερο είναι η υγρασία. Όσα ρούχα και να βάλεις, περνιάζεται κόκαλα. Λίγο πριν από τις 7, άλλη μια μέρα ξημερώνει στην Ιδωμένη. Λιγοστοί όσοι έχουν ξυπνήσει. Ανάμεσα τους και ο Αμπντούλ, απογοητευμένος έπειτα από 44 ημέρες στο καταβλισμό, θέλει να γυρίσει πίσω στη Συρία. Η ώρα είναι 10 το πρωί και μας καλημερίζει ο μικρός Έιχαμ, εδώ γείτονας στη σκηνή. Hello, Έιχαμ. Hello. Η ώρα είναι 1:30 το μεσημέρι. Μετά από παραμονή σχεδόν 24 ωρών εδώ στο καταβλισμό, ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τη σκηνή για να φύγουμε. Όλο αυτό το διάστημα, κανένας από τους φορείς δεν ήρθε να μας ζητήσει το λόγο, να μας ρωτήσει για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Αν πήραμε άδεια να στήσουμε τη σκηνή μας. Ρώσταρια, ρώσταρια.